Εκφράσαμε τις απόψεις του ΚΚΕ και την απόφασή μας να προωθήσουμε προβλήματα που υπάρχουν εδώ σε αυτόν τον ακριτικό τόπο που δέχεται τεράστιες πιέσεις και έχει σοβαρά προβλήματα και στη Βουλή και έξω από αυτή, ενισχύοντας τους αγώνες του λαού μας. Όπως ήταν φυσικό και επόμενο και όπως καταλαβαίνετε, ένα από τα βασικά ζητήματα που θίξαμε ήταν η τουρκική προκλητικότητα, που φτάνει μέχρι το σημείο να αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, να ουσιαστικά να αμφισβητεί διεθνείς συνθήκες, όπως είναι το πρωτόκολλο του 26 και εμέσως τη συνθήκη, τη συμφωνία της Λοζάνης, που καθόρισαν τα σύνορα ανάμεσα στις χώρες, και να δημιουργεί συνεχώς προκλητικά επεισόδια, ταυτόχρονα αυξάνοντας και δημιουργώντας προβλήματα με τις πιέσεις, αξιοποιώντας το προσφυγικό και το μεταναστευτικό εδώ στην περιοχή. Φυσικά, η λύση δεν είναι αυτή που προκρίνει η ελληνική κυβέρνηση και η σημερινή και όλες οι προηγούμενες. Δεν λύνονται τα προβλήματα με ένα φράχτη. Στην ουσία κρύβονται τα ουσιαστικά προβλήματα που αφορούν τη φύλαξη των συνόρων μας, τη συμμετοχή σε συμμαχίες, πραγματικές λυκοσυμμαχίες όπως είναι το ΝΑΤΟ ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε μια απαράδεκτη συμφωνία, για παράδειγμα, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία, και δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα. Τότε το γεγονός ότι υπάρχει και είμαστε στη συνθήκη του Δουβλίνου και θα πρέπει να φύγουμε από αυτή, με αποτέλεσμα η αιτία που γεννά αυτά τα προβλήματα να μην πάβει να υπάρχει. Γιατί όταν δημιουργούνται πόλεμοι, επεμβάσεις συνεχείς, στους οποίους δυστυχώς συμμετέχει και η Ελλάδα μέσω του ΝΑΤΟ και με αποστολές εκτός συνόρων, τότε δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα και δημιουργούνται κρίσεις, θύματα αυτών των πολέμων όπως είναι οι πρόσφυγες, και να δημιουργούνται τα προβλήματα που υπάρχουν. Έχουμε θέση ανοιχτά. Εμείς δεν είμαστε με τη λογική των ανοιχτών, για παράδειγμα, συνόρων, όπως λένε διάφοροι τυχοδιώκτες, όμως ταυτόχρονα επιμένουμε ότι οι λύσεις δεν βρίσκονται μόνο σε ένα φράχτη, αλλά βρίσκονται σε όλες αυτές τις συμφωνίες, οι οποίες πρέπει να καταγγελθούν και να ανοίξει άλλος δρόμος. Για παράδειγμα, η καταγραφή των προσφύγων και των μεταναστών πρέπει να γίνεται στο έδαφος της Τουρκίας, εκεί που βρίσκονται, και όχι στην Ελλάδα, είτε για τη χορήγηση ασύλου, είτε για να πάνε στις χώρες τελικού προορισμού τους. Θέσαμε φυσικά αυτά τα ζητήματα, δεν αφορά εδώ τον νομό Εύρου φυσικά και τους χειρισμούς που γίνονται, αφορά συνολικότερα την ελληνική πολιτική, αφορά την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα, επισημάναμε την διαφωνία μας με την μετατροπή του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης σε νατοϊκή, κυρίως αμερικάνικη βάση ελικοπτέρων, με βάση την ελληνοαμερικάνικη συμφωνία που υπογράφτηκε πρόσφατα και που βέβαια είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Αυτό μας εμπλέκει περισσότερο σε όλη αυτή την κατάσταση εδώ στην περιοχή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα και στα υπόλοιπα ζητήματα που σας έθιξα μόλις πριν. Είμαστε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση λιμανιών, αεροδρομίων, υποδομών στρατηγικών της χώρας μας, όπως επίσης και θέσαμε το ζήτημα της αναγκαιότητας ύπαρξης ενός κεντρικού σχεδίου στην οικονομία, μέσα σε μια άλλη κοινωνία, όπου θα προστατεύονται και θα αναπτύσσονται οι παραγωγικές δυνατότητες που έχει η χώρα μας και που έχει και ο νομός Εύρου. Και βεβαίως αυτές είναι, αφορούν ζητήματα της ανάπτυξης της βιομηχανίας. Είναι γνωστό ότι η βιομηχανία ζάχαρης έπαψε ουσιαστικά να υπάρχει, με αποτέλεσμα να εισάγουμε ζάχαρη από άλλες χώρες. Οι αγροτικές καλλιέργειες ουσιαστικά ξεκληρίζονται, γιατί οι μικρομεσαίοι αγρότες δεν μπορούν να σταθούν στον τόπο τους τη στιγμή που έχουμε πλούτο και αρδεύσιμο και καλλιέργειες πλούσιες εδώ σε αυτόν τον τόπο. Και βεβαίως δεν υπάρχουν οι προβλέψεις για τον ΕΛΓΑ να αποζημιώνει τους αγρότες, να δημιουργείται μια σειρά τέτοια ζητήματα. Να μην σας κουράζω λοιπόν, θέσαμε αυτά τα ζητήματα, αφορούν και τα ζητήματα υγείας, θα πάμε και στο νοσοκομείο, αφορούν τα ζητήματα της παιδείας,
το να μπορεί να στέκεται αυτός ο κόσμος και να μην γυράζει ο πληθυσμός του Εύρου. Αντίθετα, πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς, αλλά σημαίνει αυτό ότι παίρνονται μέτρα με σχέδιο για να κρατιέται ο κόσμος, οι οικογένειες εδώ στην περιοχή, να έχει δουλειά, να μην έχει ανεργία, να έχει ικανοποιητικούς μισθούς, να έχει δικαιώματα, να έχει πολιτισμό, αθλητισμό, παιδεία, υγεία, περίθαλψη. Αυτά είναι ορισμένα από τα ζητήματα που θέσαμε και βεβαίως θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ως ΚΚΕ να τα προωθήσουμε και μέσα στη Βουλή και παντού να γίνουν γνωστά, να αναδειχτούν αυτά τα προβλήματα. Άλλωστε καταλαβαίνετε δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη περιοδία μας μετά στην επαρχία, μετά τα μέτρα, τα περιοριστικά που άρθηκαν, ήταν εδώ στον Εύρο. Άρα έχει το συμβολισμό του και αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ αυτό το πολύ.